Λοιπόν, εδώ, συγκεντρωθείτε γιατί ήρθε η στιγμή. Το ξέρω ότι νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα, δεν ξέρετε τίποτα. Το τονίζω με κάθε ευκαιρία. Ζητάτε πράγματα στην εκπομπή, κάποια στιγμή δεν θα γίνουν. Ο συνήθως, λέω τέτοια ωραία. Αλλά κάνεις. Παύλος Λογαράς. Τον Παύλο τον ξέρω σαν όνομα πάρα πολύ καιρό. Αλλά είδατε την περασμένη εβδομάδα ότι είχαμε κάποια γυρίσματα στο φίλο του Μινά, τον Χαρονικτάκη με τα MCH τα τύμπανα. Και ο Μινάς, και όταν συζητάγαμε με τον Μινά ποιος θα έρθει να παίξει, να σου κάνει μια επίδειξη και αυτά, και μου λέει Λογαράς. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι, α, αυτός ακούει jazz, για να δούμε τι φρούτο είναι. Ακούω και άλλα πράγματα ακούω. Αποδείχθηκε τελικά ότι μέσα σε και αυτοί που παίζουν jazz μουσική και έχουν γνώσεις και σπουδές jazz, έχουν και αυτοί χιούμορ. Μην κοιτάτε που τους έβριζα πριν, τώρα δεν θα τους βρίσω γιατί είναι εδώ ο Λογαράς. Ότι έχω πει για jazz μουσική το εξής. Και είναι κλεμμένο και θα το επαναλάβω πάλι. Είναι κλεμμένο όμως. Ναι. Είναι από το Stuart Copeland κλεμμένο. Ναι. Ο οποίος έχει πει ότι. Και όταν τον είδα στη συνέντευξη και το είπε, ταυτίστηκε μαζί μου μια τεράστια εποχή. Γιατί νόμιζα ότι ήμουν ο μοναδικός που το σκέφτομαι. Σε όλες τις επαφές που είχα με φίλους μου τζαζίστες που πήγαινα να τους δω, σε συζητήσεις μέσα που ήμουν, αισθανόμουν ότι ήμουν λίγο εξωγήινος. Γιατί δεν ήταν το ζήτημα μουσικό, ήταν το ζήτημα για αυτά που μιλάγανε. Δηλαδή, είμαστε σε καλά. 30 τζαζίστες μουσική και καμιά 20 άσχετη, ξέρω εγώ, με τις συντρόφους μας, τις γυναίκες μας, τις κοπέλες μας, τι, και οι τζαζίστες μιλάγανε μόνο για τζαζ μουσική και σκεφτόμουν, η κοπέλα σου σε ζητάει, αυτή συνεχίζει και έλεγα, α, να ένα παιδί να πιάσει γκόμενα τη γυναίκα του αλουνού. Εντάξει, θα σου πω. Μπορεί να κάνω λίγο πλάκα, αλλά σκεφτόμουν διάφορα τέτοια. Είχε ένα τεράστιο μπουφέ. Και δεν πήγαινε κανένας γιατί μιλάγανε για jazz μουσική. Όλη αυτή η εποχή λοιπόν έκλεισε με μια δήλωση του Stuart Copeland, ο οποίος σε μια συνέντευξη είπε ότι η jazz μουσική είναι το high form. Είναι το απόλυτο high form της γνώσης και της μουσικής. Α, αυτοί που το παίζουν όμως είναι μαλάκες. Μάλλον. Εγώ δεν παίζω, οπότε δεν είμαι μαλάκας. Δεν το είπα εγώ. Κάτσε να ξεκαθαρίσουμε. Θα βάλω το link τώρα, επειδή σας το είπα, θα βάλω το link τώρα από κάτω να δείτε τη συνέντευξη, να δείτε το link της συνέντευξης. Για να δείτε ότι δεν λέω ψέματα. Θα τρέχει τώρα από κάτω. Το βλέπετε. Αυτίστηκα απόλυτα. Θα σου πω. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με τιμάς. Και μπήκαμε χίλια τώρα εγώ, ξέρεις, ναι, γιατί καλά έκανες, πρέπει να βρω έναν άνθρωπο να το πω επιτέλους αυτό. Καλά έκανες. Καταρχήν σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες, είναι χαρά μου και τιμή μου. Και το ίδιο και για μένα να ξέρεις. Και ελπίζω κάνετε φοβερή δουλειά με τις εκπομπές για να δείχνετε και ανθρώπους και προσπάθειες. Πρώτον, δεν είμαι τζαζίστας. Okay. Δεύτερον, μ' αρέσει πάρα πολύ τζαζ, την αγαπάω, την ακούω, τη μελετάω. Τζαζίστας δεν είμαι, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα να πεις ότι είμαι τζαζίστας. Θέλει πάρα πολύ εμπειρία, θέλει πολύ παίξιμο, θέλει πολύ ενασχόληση με αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι. Θέλει πολύ παίξιμο να βγαίνεις έξω στον δρόμο και να παίζεις. Εγώ δεν τα έχω αυτά. Προσπαθώ. Κάποια στιγμή ελπίζω να τα καταφέρω και να βγει κάτι καλό. Τώρα όσο αφορά τους τζαζίστες. Έχω κάνει και εγώ παρέα με πολλούς τζαζίστες. Δεν μιλάνε μόνο για τζαζ. Α, όχι, ρε. Όχι. Α, μάλλον έχει τύχει σε μένα αυτή η. Μπορεί. Δεν χρειάζεται να μιλάς όλη την ώρα για ρουτίνες και για τεχνικές και για ασκήσεις και για. Νομίζω ότι είναι ωραίο να μιλάς για μουσική γενικά. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Εγώ ξέρεις πώς το συγκρίνω, έτσι για να κάνω μια ζήτηση. Ξέρεις πώς το συγκρίνω. Συγκρίνω, ας πούμε, να είσαι μαθηματικός, ας πούμε, π.χ. Ναι. Ή φυσικός, ξέρω εγώ, σε ένα γυμνάσιο. Εκεί βάζω εγώ τον εαυτό μου και να βλέπω μαθηματικούς ή φυσικούς οι οποίοι, ξέρω εγώ, είναι στην Caltech, είναι δηλαδή στα ανώτερα μαθηματικά. Ναι. Και
συγκρίνω αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, λαός, λαός και κολονάκι. Όχι, όχι, δεν είναι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εγώ τους σέβομαι, τους σέβομαι πάρα πολύ. Σέβομαι τη γνώση τους. Αλλά πολλές φορές πιστεύω ότι δεν έχουν θεματολογία να συζητήσουν, να βρίσκονται μεταξύ τους. Τι θεωρώ εγώ και τι μου έχει δείξει η δική μου, ναι, τέλος πάντων, η πολύ μικρή εμπειρία από όπως είναι αναστραφή και με Αφροαμερικάνους. Η jazz είναι μια Αφροαμερικάνικη μουσική. Έχει μια ακαδημαϊκή πλέον βάση. Σωστά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή η jazz, όπως όλα αυτά τα στυλ μουσικής, τα οποία έχουν βγει μέσα από κοινωνικές ανακατατάξεις, μέσα από διάφορα, τέλος πάντων, για να μην μακρηγορούμε. Ναι, ναι. Έχει να κάνει πολύ και με το βίωμα. Δηλαδή, όταν μιλήσεις με έναν Αφροαμερικάνο που ασχολείται με jazz, δεν θα σου μιλάει μόνο για jazz. Δεν θα σου πει μόνο, ξέρεις, ναι, ναι, εμείς και αυτό και εκείνο. Θα σου πει διάφορα πράγματα. Θα κάνει χαβαλέ. Θα μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα. Έχει τύχει και έχω γνωρίσει και έχω μιλήσει. Ναι. Δεν μιλάνε για jazz. Ξέρεις γιατί, δηλαδή, ξέρεις όμως τι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Μόνο αρχίζεις και τους ρωτάς. Ναι. Αν αρχίζεις και τους λέω να σου πω, για πες μου, για αυτό, ναι, και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι θα σου απαντήσουν. Συμφωνώ απόλυτα και ξέρεις τι γίνεται. Εγώ αυτά όλα τα λέω χαριτολογώντας, γιατί, ναι, ναι, έχω απόλυτο σεβασμό στη μουσική. Και στη jazz μουσική, δηλαδή. Παρόλο που ομολογώ ότι τη free jazz δεν την καταλαβαίνω, καταλαβαίνω όλα τα άλλα forms. Αλλά τη free jazz, εγώ την καταλαβαίνω. Ναι, δεν την πιάνω. Αλλά όμως έχω περιορίσει σεβασμό. Παυλάρα μου, θα επανέλθουμε σε αυτά, γιατί έχουμε να πούμε και πολλά μετά. Κυρίως θα με ενδιαφέρει να μιλήσουμε για το θέμα της μελέτης. Θα πούμε και εκεί πολλά πράγματα. Θέλω να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Πες μου, πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες. Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα, ναι, στην Αθήνα. Σε ποιο μέρος? Στο Βύρωνα. Στο Βύρωνα. Βύρωνα, έτσι. Στο Βύρωνα, ναι. Είμαι Βυρωνιώτης γέννημα Θρέμα. Ωραία, ψηλά, κοντά στο βουνό. Καλά είναι, ωραία. Παίρνετε και αέρα. Ωραία. Η οικογένειά σου είχε επαφή καθόλου με μουσικές και ναι, ο πατέρας μου έπαιζε κιθάρα. Πολύ ωραία. Κιθάρα, δεν είναι. Κιθάρα, ναι. Εντάξει, ο άνθρωπος, εντάξει, δεν τόσο συγχώρεσες, φαντάζομαι. Ναι, ναι, εντάξει, ήταν μουσικός. Ήταν κιθαρίστας και μουσικός, κάτσε πώς γίνεται. Κιθαρίστας είναι μουσικός, δεν γίνεται κιθαρίστας. Ναι. Μάλλον για εμάς το λέμε. Και ο αδερφός μου επίσης ήταν κιθαρίστας. Δεν ασχολείται πια. Αλλά το έξυπνο παιδί είναι εσύ που πήγες σαν τη βάρα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί διέπρεψα κι εγώ, είχα κάνει κι εγώ κιθάρα και πιάνο. Έτσι. Και μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχα, είπα το γυρίσω στα τύμπανα. Είχες κάνει κιθάρα, κιθάρα και βέβαια, έχω πάει εθνική στο Εθνικό Οδείο. Μικρός. Λοιπόν, και βέβαια η παράδοση, όπως βλέπετε, συνεχίζεται. Γιατί δεν ξέρω πια αν πρέπει να μετράω στατιστικά στοιχεία. Και αν υπάρχει έστω και ένας, θα πρέπει να γυρίσει όλες τις παιδιές πίσω. Έστω και ένας που έχει έρθει εδώ, ο οποίος να μην ξέρει δεύτερο ή τρίτο όργανο. Εσύ πώς κόλλησες από δίπλα τώρα σε όλο αυτό? Από μία πρόβα. Είχα πάει να δω μία πρόβα τον αδερφό μου που έπαιζε με μία metal μπάντα. Και λοιπά. Και επειδή μ' άρεσε όπως έπαιζε ο drummer, είπα να κάτσω κι εγώ στο set να παίξω λίγο. Ναι. Κουτσο έπαιξα λίγο και μου γύρισε το μυαλό και είπα να κάτσω να ασχοληθώ. Έτσι. Τίποτα άλλο. Αυτό το πράγμα. Πόσο χρόνο ήσουν τότε? Κάτσε να θυμηθώ. Αυτό πρέπει να ήταν το 92, 93, ήμουνα 16 τότε. 16 χρόνια, ε. Ναι. Άρα να φανταστώ ότι ήταν εύκολο να αποκτήσει ένα set ή όχι, ήταν δύσκολο? Όχι, εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολο. Οικονομικά είναι δύσκολο. Και οικονομικά και ήταν, δεν είναι όπως τώρα που βλέπεις, είναι εύκολο, φτιάχνεις ένα στούντιο μέσα σε ένα σπίτι ή νοικιάζεις εύκολα ένα υπόγειο ή μια αποθήκη και τη μετατρέπεις. Ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για εμάς που ήμασταν πιτσιρικάδες. Τελικά πότε πήρες την πάντα? Πρέπει να πήρα το 96, 97. Πόσο χρόνο ήσουν τότε? Τότε ήμουν 20. 20 χρόνια, ναι. Εντάξει, δεν το πήρες αργά, πάντως. Όχι. Μέσα στο μέσο όρο είσαι. Ναι, δηλαδή, ναι, μια χαρά, μια χαρά. Δηλαδή με βόλεψε πάρα πολύ, πήρα ένα σετάκι. Τι τύπανο ήτανε? Yamaha. Είχα πάρει τα Yamaha, τα Stage Custom. Μπράβο, ωραίο set αυτό. Ναι. All time best classic. Ναι, 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 ναι. Το έχεις ακόμα? Όχι, δεν το έχω. Το πούλησες? Το πούλησα, ναι. Το πούλησες σε καλή κατάσταση τόσο? Σε καλή κατάσταση. Σε καλή κατάσταση. Ναι, 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 όχι, όχι. Δεν τι ήτανε, Maple, τι χρώμα ήτανε? Ναι, ναι, Maple, ναι. Ναι, ναι.
Είναι το Maple, είναι λίγο αγάπη και το Stage Custom είναι δεύτερο. Ωραίο, ωραίο, αγάπη. Πολύ ωραίο set. Το Stage Custom είναι 20, 10, 12, 14, 16. 20, 10, 12, 14 και ωραίο set. Ναι, ναι, ναι. Ναι. 20, 10, 12. Έβγαζε και σε 20 διάρα, αλλά είχα πάρει 20 άρα. Κάσε. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Τι χρώμα ήταν, μαύρο. Ναι, καφέ. Καφέ. Ξύλου, α, ξύλου. Ήταν του ξύλου, ναι, 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 ναι. Ωραία φάση. Και έτσι μια και το λέμε, όταν το έδωσε, τι ναι. Πήρε κάτι άλλο. Τώρα έχω ένα σετάκι το οποίο είναι λίγο περίεργο. Όχι τώρα, περίμενε, γιατί εσύ μιλάς για τότε. Το έδωσε το Yamaha. Ναι, πήρα ένα. Με τα λεφτά ήταν διακοπές, πήγες διακοπές. Όχι, όχι, πήρα ένα Rogers σετάκι. Ποιο Rogers πήρα. Πήρα ένα Rogers, άστα είναι μεγάλη ιστορία. Πήρα ένα βαθύ. Πήρα ένα βαθύ της δεκαετίας του 60. Του 60. Από ένα φίλο, ένα 16, το οποίο το έκανα κάσα. Ναι. Το έφτιαξα και είχα και ένα 14 βαθύ επίσης, ένα δεκάρι τόμ και ένα ταμπούρο. Κάτσε, περίμενε εδώ. Πήρες ένα Rogers, τι πήρες από το Rogers? Κομμάτια, δηλαδή. Κομμάτια πήρα. Ναι. Έχω ένα φίλο που είναι συλλέκτης και μαζεύει μπάσα, κιθάρες, ναι. Την πανά και πήγα στην αποθήκη που είχε και διάλεξα τρία κομμάτια και τα πήρα. Από τα λεφτά που πούλησες στο Yamaha. Ναι. Το σετ αναφέδεα, δηλαδή ο φίλος αυτός ξέρει, έτριψε κάποια πράγματα, μου το έφτιαξε κλπ. Έχεις ακόμα. Όχι. Κακιά συνήθεια έχεις όμως. Κακιά συνήθεια έχεις. Τώρα έχω ένα Mapex. Ωραίος. 18 κάσα, ένα ναι. 8 τόμ, ένα 13 βαθύ. Ποιο μοντέλο είναι αυτό το μικρό? Δεν είναι, το Saturn είναι. Το Saturn, ναι, είναι και ένα γνωστό της μοντέλο, γνωστή σειρά. Το οποίο με έχει βολέψει και τώρα ευελπιστώ να μου φτιάξω μηνά σε αυτό το ξύλινο που φτιάχνει το... Α, το... Ναι, ναι, το ξύλινο τώρα, ευελπιστώ στο μηνά. Μηνά είσαι σωτηρία μου. Είδαμε το Tom, αυτό δεν είναι, που είδαμε το Tomaki. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και περιμένω τώρα το μηνά να δω. Γιατί αν θυμάστε την εκπομπή με το μηνά, ο μηνάς δεν το είδατε, αλλά είχε τα ταμπούρα στη σειρά που είχε και κάτω-κάτω είχε ένα τόμ δεκάρι ήτανε. Νομίζω δεκάρι ήταν. Δεκάρι. Είχε ένα τόμ δεκαράκι. Αν θυμάμαι. Το οποίο ήταν παραγγελία για να φτιαχτεί ένα τύμπαν. Ναι. Μάλιστα. Α, οπότε μετά θα πας σε κάτι το οποίο είναι χειροποίητο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο Μινάς τώρα κάνει καταπληκτική δουλειά, όπως οι άλλες. Ναι. Όντως. Μαζί με τις μπάντες, ναι. Άρχισαν και κάποιες σπουδές ή τσέκαρες? Ναι, πήγα στο ΝΑΚΑ. Πήγα στο ΝΑΚΑ στο 2. Πήγα στο ΝΑΚΑ στο 2, ναι, ναι, ναι. Α, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί μέχρι στιγμής... καλά είναι μέχρι στιγμής, το εννοώ, γιατί το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ότι είναι ρίξιμο της τύχης, δηλαδή... Για καιρό κάποιος δεν είχε μιλήσει ας πούμε, για ένα σετ και μετά όπως ήρθανε μετά άρχισαν και μιλάγανε για το ίδιο σετ. Ναι. Ο ΝΑΚΑΣ δεν είχε αναφερθεί στα οδεία. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί ο ΝΑΚΑΣ έχει όχι απλά υψηλό επίπεδο, γνώση. Και... Εντάξει, τότε ήταν και στα φόρτια του ο ΝΑΚΑΣ. Ναι. Πολύ. Όταν πήγα το 1990 ήταν στα φόρτια του. Νομίζω και ακόμα είναι. Δηλαδή... Η ύλη που κάνει ο ΝΑΚΑΣ και ο τρόπος που κάνει την ύλη του αξίζει. Δηλαδή ναι, είναι... έχει. Τώρα έχει ανοίξει το πράγμα πάρα πολύ. Ναι. Καμία σχέση με τότε. Ποιον είχες δάσκαλο? Τον Ηλία Δοδομάνη. Τον Ηλιάκο, Τον Ηλία θέλω να τον φέρω εδώ, αλλά με τρόμαξε μετά στην εκπομπή του Αλέξανδρου του Νεδέλκου. Που έπαιζε τα rudiments. Τρόμαξε λίγο. Είσαι τρομάξει, να τον φωνάξει. Το έχω σκοπό να το κάνω, αλλά λίγο να με τρόμαξε. Να πει για το project αυτό που έχουν κάνει, το οποίο είναι κάτι ιδιαίτερο. Φοβερό. Και... Πόσα χρόνια κράτησαν οι σπουδές σου? 4. Πας στο ΝΑΚΑ και αρχίζεις και μελετάς. Πού μελετάς, σε ποιο μέρος? Μελετάω στο 2. Ναι. Γιατί είχε αίθουσες κάτω και έχει ακόμα είχαμε τη δυνατότητα. Μπράβο. Και καμιά φορά πήγαινα και σε στούντιο προβάδικο. Στο σπίτι δεν... Όχι, είχα ένα practice pad στο σπίτι, θυμάμαι παλιά, δεν ξέρω αν τα πουλάνε ακόμα. Ναι. Μάλλον τα πουλάνε. Υπήρχε ναι. Practice pad set. Ναι, σετάκι, ναι. Όπως είναι τα ηλεκτρονικά, χωρίς να είναι ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά, ναι. Οπότε κάποια στιγμή πήρα και ένα τέτοιο και μελετούσα εκεί πέρα. Αχα, το κάνεις, ωραία.
Βάλε με λίγο μέσα στη διαδικασία της μελέτης σου. Δηλαδή... Τότε, για τότε λες. Για τότε. Τώρα μελετάς ακόμα... Πώς δεν μελετάω, εννοείται. Ας αρχίσουμε το τότε λοιπόν. Βάλε με λίγο καταρχάς, δηλαδή... Ξεκινήσαμε και κάναμε τεχνική για να μάθω να βάζω τα χέρια αντιμετώπιση, μου, τα πόδια. Η αντιμετώπιση σου, ναι, απέναντι στη μελέτη των όμπης που ήταν. Δηλαδή, αρχίσεις και μελετάς, κάτι το οποίο δεν το έχεις κάνει πριν. Ναι. Γράφεσαι, ξέρεις ότι θα μελετήσεις, αλλά όταν αρχίσεις και κάνεις ασκήσεις... Ναι. Έχει ενδιαφέρον πολύ. Γίνεσαι φίλος με αυτό, αντιδράς λίγο. Όχι, όχι. Βαριέσαι, ήταν ένας καινούριος κόσμος για μένα. Δηλαδή, βασικά, εκεί που είχα στο κεφάλι μου μπρόκολα, άρχισαν να μπαίνουν σε μία σειρά τα πράγματα. Ναι, αυτό ναι. Είναι το καλό. Ναι. Ότι σε βάζει σε μία ρότα. Να τα βάζεις λίγο σε σειρά, γιατί επειδή είχα τον ενθουσιασμό του να παίζω με τις μπάντες και λοιπά, νόμιζα ότι ήξερα πράγματα που δεν τα ήξερα. Δεν τα ήξερες, και ξαφνικά τρως λίγο σοκ, δηλαδή, με την έννοια ότι λες, όπα, αυτό που νόμιζα ότι είναι έτσι δεν είναι έτσι. Τελικά δεν λειτουργεί. Ναι, ναι, οπότε ναι. Με το που σου δείχνει κάτι να το κάνει σωστά, βλέπεις ότι αρχίζει και λειτουργεί με το σωστό τρόπο. Αυτό κάνει μελέτη. Για αρχή. Για αρχή. Μας βλέπουν άνθρωποι και παιδιά, ναι, πιο νέα από εμάς, τα οποία δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πιστέψουν, ναι, ότι κάποιος κόσμος εντός εισαγωγικών, ναι, είναι γυαλιστερός, χωρίς να υπάρχει κάποια προσπάθεια σε αυτό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι... Θα πρέπει, δηλαδή, είναι αυτή η παροιμία που λέει, αν δεν βρέξεις κόλο ψάρι δεν τρως. Γι' αυτό και πολλές φορές μιλάμε εδώ για τη μελέτη και για αυτά, γιατί, ναι, θέλω να σκέφτεται όποιος μας βλέπει ότι η πρόοδος ενός ανθρώπου, το να φτάσει σε ένα σημείο να παίζει καλά, απαιτεί εκείνο, είναι προαπαιτούμενο. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να ξεχωρίσω στο μυαλό μου ότι εσύ παίζεις πολύ καλά, έχεις ένα αλφα level, αλλά αυτό δεν έχει γίνει με σκληρή μελέτη. Όλα γίνονται με σκληρή μελέτη. Άρα αυτό θέλω να σου πω, ότι εμένα εδώ τουλάχιστον με ενδιαφέρει να μιλάμε για τη μελέτη. Ναι, γιατί θέλω άμεσα να συνδέω με το ένα με το άλλο. Ναι, προχωρώντας και τελειώνοντας τον ένα χρόνο μετά τον άλλο. Ναι. Πώς αξιολογούσες την πορεία σου, δηλαδή. Εντάξει, το να τα καταφέρεις να τα παίζεις είναι ένα πράγμα. Να σου πω, Νίκο, δεν είναι η μελέτη για μένα, είναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Όχι, παρακαλώ. Η μελέτη είναι κάτι το οποίο δεν είναι μόνο να διαβάσεις το βιβλίο ή την άσκηση ή την παρτιτούρα. Δηλαδή, για μένα, αυτό που κατάλαβα στην πορεία είναι ότι πρέπει να ακούς πάρα πολύ μουσική. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή, όταν ανοίγουν αυτοί οι μουσικοί ορίζοντες, σε επηρεάζουν έτσι ώστε να ακούς, να εντρυφήσεις μέσα σε άλλες μουσικές επειδή σου αρέσουν ή επειδή επιβάλλεται να μελετήσεις? Δεν υπάρχει επιβάλλεται. Νομίζω ότι δεν είναι, τουλάχιστον σε μένα δεν επιβλήθηκε κάτι. Επειδή λέω το μυαλό του ανθρώπου λειτουργεί σε διαφορετικά. Κοίταξε, θα σου πω. Ναι. Ο Ηλίας είχε ένα καλό και το έχει ακόμα. Εμένα με πήγε λίγο ακαδημαϊκά, όπως και όλα τα παιδιά. Δηλαδή, ναι. Και νομίζω ότι είναι και λίγο σωστό σαν προσέγγιση. Δηλαδή, σου κάνει μια γενική ύλη, να πάρεις μια γενική εικόνα το τι συμβαίνει. Τώρα, το αν θέλεις εσύ σου βγει να ασχοληθείς με κάτι παραπάνω, εκεί αλλάζει το έργο. Ναι. Εκεί το ξανασυζητάμε, δηλαδή. Ναι. Αλλά πρέπει να, δηλαδή, αν θέλεις να έχεις μια γενικότερη εικόνα του οργάνου και το τι συμβαίνει, πρέπει να κάνεις λίγο μια πιο ακαδημαϊκή προσέγγιση, ας πούμε, στα στυλ και... Ναι. Πιο ακαδημαϊκή, όχι τόσο πολύ ειδικευμένη. Τώρα, άμα θες να κάνεις κάτι εξειδικευμένο, πρέπει να πρέπει. Αν μου αρέσει εμένα πάρα πολύ η Λάτινα, ας πούμε, πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα ειδικά. Ειδικά με αυτό, ακριβώς. Ναι. Όσο καιρό κρατάει η μελέτη, ναι, το 2, ναι, όσο καιρό κρατάει το 2, οι μπάντες που έπαιζες, ναι, συνεχίζουν και υπάρχουν και μουσικά οριμάζοντας. Συνεχίζουν και υπάρχουν. Αλλάζει και αυτό. Συνεχίζουν και υπάρχουν και αρχίζουμε και παίζουμε και στο 2 μεταξύ μας και τα κομμάτια που έχουμε να μελετήσουμε για το 2. Το οποίο μου κάνει εμένα πάρα πολύ καλό. Η συνύπαρξη με άλλους μουσικούς. Δηλαδή, τότε εμείς παίζαμε rock, hard rock, metal κλπ. Ξαφνικά μπαίνει στη διαδικασία να παίξει με ένα σαξοφωνίστα, με ένα κοντραμπασίστα, με ένα κρουστό, με ένα πιανίστα, που αρχίζει τώρα το πράγμα και αλλάζει. Ναι. Δηλαδή, αρχίζεις και ακούς άλλους ήχους, άλλες εντάσεις.
άλλη νοοτροπία. Άλλη νοοτροπία κλπ. Το οποίο σε βάζει σε μια διαδικασία να μαθαίνεις και να βλέπεις και να προχωράς και να εξελίσσεις. Τι ακριβώς ήταν, ξέρεις όμως συγκεκριμένα μερικά, αν υπήρξαν, μερικά στάδια στα οποία πραγματικά στη μελέτη σου ζωρίστηκε. Υπήρχαν τέτοια σημεία. Αμέσω και ακόμα υπάρχουν. Πες μου μερικά όταν. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον ήταν όταν μου δόθηκε παρτιτούρα για να διαβάσω να παίξω σε ένα musical. Mm-hmm. Πρέπει να είσαι ακριβής και να παίζεις αυτό που βλέπεις. Εμένα αυτό που με εξητάρει προσωπικά είναι να μπορώ να είμαι σοβαρός στο στυλ που υποτίθεται ότι πάω να παίξω. Αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει δηλαδή ότι όταν παίξω με 2, 3, 5, 10, 20, έναν μουσικό, να μπορώ να τον ακούω, να είμαι σωστός και αν παίξουμε κάτι συγκεκριμένο στυλ, να είμαι όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό το στυλ. Είτε με τον ήχο, είτε με τον groove, είτε με τις φράσεις, είτε με το interaction, είτε με το οτιδήποτε. Σωστά. Νομίζω ότι αυτό είναι το challenging για έναν drummer. Mm-hmm. Τώρα οι ασκήσεις είναι ασκήσεις, δηλαδή υπάρχουν ένα δισεκατομμύριο τρόποι να μελετάς την κάθε άσκηση. Okay. Πότε είδες το πρώτο challenge στη μουσική, πότε είδες δηλαδή, ποια ήταν η στιγμή ακριβώς που έπαιζες μια μπάντα και είπες... Σε δουλειά το πάγα, δεν το πάγα σε μπάντα. Πες το. Σε δουλειά. Που είπες ότι εδώ... Όταν πήγα πρώτη φορά μπουζούκια και μου πετάξανε τους οδηγούς στη Μούρη, ναι, και μου είπανε πρέπει να παίξω και πήγα κατευθείαν πρόβα και έπρεπε να έχω το μυαλό μου και να τους κοιτάω τι θα λένε και τι γράφει και τι το ένα και τι το άλλο. Γράφερες. Κουτσά στραβά. Με πολλά λάθη. Ναι. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι τα κατάφερα. Οι παρτούρες ήταν γραμμένες στο χέρι ή γραμμένες... Στο χέρι, στο χέρι. Εντάξει, άσε. Εντάξει, όχι, δεν έφταιγε η παρτιτούρα. Πολλές φορές όμως και εδώ καταλαβαίνεις... Δεν έφταιγε η παρτιτούρα, απλά εντάξει. Είναι ένα challenge το οποίο όταν σου τυχαίνει πρώτη φορά, λες, όπα, τώρα έπεσε στα βαθιά. Έτσι. Υπάρχουν βαθιά, ε. Ναι, αμέ, πώς δεν υπάρχουν βαθιά. Να μιλήσουμε λίγο για τις μπάντες. Μάλιστα. Πάμε λίγο, οδήγησε με λίγο μέσα από τις μπάντες, ναι, μέχρι το σήμερα, οδήγησε με λίγο στις αλλαγές που έκανες στις μπάντες. Δηλαδή, τι μουσικές έπαιζες, είπαμε ότι άρχισες από χέρι μέρο και από οτιδήποτε. Και λοιπά. Μετά έπαιξα πολύ, έχω παίξει πάρα πολύ και σαν δουλειά δηλαδή. Ναι. Είχαμε μία μπάντα, ήμασταν φίλοι και παίζαμε χρόνια διασκευές. Ήμασταν cover band. Cover band, ναι. Και παράλληλα έπεσα και σε άλλες δουλειές. Και το 2011, ναι, φτιάξαμε μία μπάντα με δύο φίλους μου, το Μέρε, τον Τζίτζιρα και το Θανάση, τον Γουρούνα. Λεγόμαστε Bump Trio. Είναι ένα τρίο δικό μας. Τι παίζει ο Μάριος και τι παίζει ο Μάριος παίζει κιθάρα και ο Θανάσης παίζει μπάσο. Ωραία, μπράβο. Έχουν κυκλοφορήσει και δύο δουλειές. Παίζουμε ένα μείγμα από διάφορα. Δηλαδή, μίλησε μου γι' αυτό. Έχουμε και κάποια κομμάτια που έχουν swing μέσα. Έχουμε και πιο fusion. Είναι ορχιστρικό όλο. Ορχιστρικό είναι, ναι. Ορχιστρικό. Πότε βγήκε η μία δουλειά και πότε η άλλη? Νομίζω το 2013 βγήκε η πρώτη. Πώς λεγόταν? Bump Trio. Bump Trio ήταν αυτή, ναι. Και η επόμενη. Και η επόμενη λέγεται Sketches, ναι, και βγήκε πρόπερση. Το 18. Ναι. Το 18, ε. Ναι. Και βγήκε το 18. Αυτές ήταν ανεξάρτητες παραγωγές. Ναι, ναι, δικές μας παραγωγές. Δικές παραγωγές. Ναι, ναι. Ωραία, βάλαμε λίγο μέσα σε μια πρόβα σας. Σε ένα τραγούδι που βγαίνει τη διαδικασία, πόσο πολύ ανακατεύεσαι μουσικά και πόσο γράμμα. Ναι, κοίταξε, συνήθως τα παιδιά φέρουν, όχι συνήθως, τα παιδιά φέρουν δηλαδή κάποιο θέμα, ιδέα, την οποία αυτός που τη φέρνει την παρουσιάζει μέσα στην ομάδα, μας λέει πώς το σκέφτεται και δουλεύουμε όλοι μαζί ομαδικά. Δηλαδή ξεκινάμε να ενορχιστρώνουμε κάποια πράγματα. Παίρνεις μέρος να ενορχίσεις? Βέβαια, όσο μπορώ παίρνω. Ναι. Ακούγεται η γνώμη σου? Ναι, ναι, ακούγεται η γνώμη και των τριών ακούγεται και είμαστε ένας λόγος που αγαπάω πάρα πολύ αυτά τα παιδιά είναι ότι πέρα ότι είμαστε φίλοι, είμαστε και συνεργάτες και καλοί συνεργάτες.
καλή συνεργάτη. Υπάρχει σεβασμό δηλαδή. Ναι, βέβαια. Σεβασμό και εκτίμηση ο ένα για τον άλλον. Δεν υπάρχει. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό που εμένα με του ευγνωμονώ και του δίνει είναι ότι θεωρώ ότι με έχουν κάνει καλύτερο μουσικό. Πολύ ωραία. Με έχουν τραβήξει. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία συναισθήματα να τα μοιράζεις. Γιατί δείχνει και, και ένα μέρος της μεγάλης ψυχοθεραπείας που κάνουμε στη μουσική. Ναι, να πηγαίνεις δηλαδή σε ένα χώρο να παίζεις με φίλους σου. Και να είσαι ωραία. Και να είσαι ωραία. Και να αισθάνεσαι όμορφα. Είδα στο. Κοιτάζοντας έτσι λίγο τη σελίδα στο Facebook, ναι. Είδα και πάρα πολλές δουλειές μέσα. Άξι. Είδα ότι έχεις παίξει στο. Έχεις παίξει σε κάποια θέατρα. Ναι, έχω παίξει musical. Σε musical, για πες μου λίγο για αυτό, για μιλάμε. Έχω παίξει σε ένα musical το οποίο τράβηξε. Άξιον, εγώ ήμουν 2 χρόνια. Το musical λεγόταν Μέρδα Ραδιοφώνου. Και είχε να κάνει με το ελληνικό τραγούδι από την εποχή του πολέμου μέχρι τη σημερινή εποχή. Με κάποια σκέτς. Ναι. Πολύ ωραία δουλειά. Τη μουσική όλη την είχε επιμεληθεί ο Παγιάτης. Ο Γιώργος ναι. Και λοιπά και παίξαμε 2 χρόνια. Έχει και κάτι. Τώρα τελευταία δουλειά ναι. Η οποία δεν ήταν δικιά μου ναι. Ήταν του Σπύρου του Παναγιωτόπουλου, ο οποίος τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου έδωσε κάποιες μέρες να του κάνω sub και με τίμησε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό ήταν το Moby Dick στο Παλάς. Στο Παλάς. Το οποίο και αυτό λόγω κορονοϊού σταμάτησε. Ναι. Αυτή τη φάση με τον κορονοϊό και τους καλλιτέχνες πώς τη βλέπεις? Δεν μου κάνει εντύπωση. Πώς κάνει. Αυτό το πράγμα που γίνεται. Δηλαδή ούτως ή άλλως νομίζω ότι η τέχνη δεν υποστηρίχθηκε ποτέ τρελά. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Και σε άλλες χώρες, απλά για εδώ πέρα που ζούμε, δεν υποστηρίχθηκε τρελά, οπότε... Τώρα είναι και μια καλή ευκαιρία να δούμε και τι θα κάνουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι σκέφτονται ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Τώρα το ποια θα είναι η επόμενη μέρα, κανείς δεν το ξέρει. Ναι. Σίγουρα έχουν αλλάξει τα πράγματα αρκετά. Για το τέλος, θα ήθελα έτσι να πούμε 2 κουβέντες για τον εξοπλισμό σου. Ναι. Μίλησαμε για το set που έχεις. Δεν έχω κανένα set τριλό. Έχω μία 18 κάσα με Apex, ναι. Έχω ένα πετάλι Yamaha, ένα 8 Tom, ένα 13 Floor Tom, ένα ταμπούρο το Μινά. Από πιάτα τι χρησιμοποιείς? Zildjian. Zildjian, ποια σειρά έχεις? Έχω το Kappa, το Dark Ride. Σωστά. Και έχω A-Custom Hi-Hat και 2 Crash. A-Custom. 2 κρασάκια. Ναι. Τι νούμερα, 14, 16, νομίζω 15 και 17 είναι τα Crash. Α, εντάξει, τα μονά νούμερα. Ναι, και 20 είναι το Ride και 14 το Hi-Hat. Το μπακέτα τι νούμερα χρησιμοποιείς? Εγώ παίζω με τις Vader τις μπακέτες. Μπράβο. Υπάρχει κάποιο set το οποίο θα ήθελες πολύ να το έχεις? Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα Gretsch set. Το Catalina, ας πούμε, έτσι, ένα ό,τι να είναι. Ναι, το Catalina, το Catalina το Jazz Kit όμως, με τη 16 την πότα. Με 16 την πότα, μπράβο. Αυτό. Είναι 16, αν δεν κάνω λάθος, είναι 16, 12, 14. Ναι. 16, 12 πρώτο τόμ και 14 floor tom, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Παυλάρα μου, για τέλος είπαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και χάρηκα που και εσύ εδώ. Και εγώ χάρηκα που με κάλεσες. Ήρθες εδώ και με μάλιστα μου. Και εμένα πολύ μεγάλη μου χαρά, γιατί είπαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Για την αποφώνησή μας, δώσουμε ένα μήνυμα για τους ανθρώπους που μας βλέπουν. Ένα μήνυμα. Ναι. Να ακούνε πάρα πολύ μουσική και να είμαστε τίμοι με αυτό που κάνουμε. Εγώ αυτό έχω να πω. Και να υπάρχει πάντα σεβασμός στον απέναντί σου. Και σεβασμός στον απέναντί. Βέβαια. Και να μάθουμε να ακούμε γενικά.
τους ανθρώπους γενικά, να μάθουμε να ακούμε γενικά τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Έτσι. Γενικά, στα πάντα, να μάθουμε να ακούμε. Σωστά το λες, σωστά το λες. Λοιπόν, φιλαράκι μου, ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαρά μου και τιμή μου. Και εμένα χαρά μου, πολύ μεγάλη μου χαρά. Σε ήξερα από πριν, σε γνώρισα και από κοντά και ήταν ακριβώς όπως το περίμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, με τίμησες και ελπίζω να τα λέμε από εδώ και ύστερα. Θα τα λέμε συνέχεια. Εσείς μείνετε εδώ, γιατί ο Παύλος μας έχει παίξει ένα τραγούδι μετά. Έχει παίξει ένα τραγούδι, να το δείτε. Και επειδή είναι και jazz φόρμες. Εντάξει, όχι, επειδή είναι jazz φόρμες, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Ξέρεις, καθίστε να το δείτε όμως για να μάθετε λίγο μπαλίτσα. Σιγά. Απλά. Για τους drummer το λέω αυτό. Να δείτε ότι υπάρχει κι άλλος κόσμος. Πέρα από το βαρακοπανάω αδέρφια και όποιον πάρει ο χάρος. Εντάξει, όλα καλά είναι, όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια. Yeah.